Όταν έχουμε και τα 11 με 12 μποφόρ, ενδεχομένως σε τοπικό επίπεδο να έχουμε και φαινόμενα τα οποία είναι κάπως επικίνδυνα. Άρα λοιπόν ανακεφαλαιώνοντας, μέχρι και την Παρασκευή το μεσημέρι, ναι μεν θα είναι πολύ ισχυρή άνεμη για τις περισσότερες περιοχές της χώρας, ωστόσο οι βροχοπτώσεις θα είναι επιλεκτικές και θα απασχολούν κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά και νότια νησιωτικά τμήματα. Θα έχουμε μια παύση των μέγιστων αυτών των πολύ μεγάλων στιγμίων οθήσεων των ανέμων από την Παρασκευή το πρωί μέχρι και προς απογευματάκι μέχρι και το Σάββατο το πρωί και συνεχεία πάλι ενίσχυση των ανέμων μέσα στο Σαββατοκύριακο όπου θα προκαλέσουν και μέγιστες τρυπές στα 11 με 12 μποφόρ και πολύ αυξημένες πιθανότητες ακόμα και για καταρακτώδεις βροχοπτώσεις στο σύνολο της επικράτειας. Από τη Δευτέρα πια και στη συνέχεια φαίνεται το κύμα αυτό θα μας αποχαιρετήσει και θα εναρμονιστούμε πια με τις φυσιολογικές για την εποχή και θερμοκρασίες αλλά και συνθήκες. Μάλιστα, επομένως θέλει ιδιαίτερη προσοχή για το πώς θα κινηθούμε τις επόμενες μέρες. Πάμε τώρα σε μια μουσικοχορευτική εκδήλωση αφιερωμένη στον άντρα, πατέρα, σύζυγο, καθώς την συγκεκριμένη εκδήλωση την διοργανώνει το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Περισσότερες πληροφορίες όμως θα μας δώσει στην τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουμε η κυρία Νανά Καραγιάν, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Σωσοχονδρογιάννη. Κυρία Καραγιάν, πρόκειται για μια ξαναβολής εκδήλωση αυτή η οποία θα πραγματοποιηθεί από όσο γνωρίζουμε το Σάββατο και θα θέλαμε να μας δώσετε έτσι να μας ενημερώσετε σχετικώς για την συγκεκριμένη εκδήλωση. Τι ακριβώς θα παρακολουθήσουμε? Η εκδήλωση αυτή είναι αφιερωμένη, όπως το συνηθίζουμε τα τελευταία χρόνια, στον άντρα, πατέρα, σύζυγο. Θα περιλαμβάνει κάποιες βραβεύσεις πολιτών, αντρών της πόλης μας, ένας από την κάθε ενότητα, από Βάρη, από Βούλα, από Βουλιαγμένη, αρκετά μεγάλης ηλικίας, αλλά ενεργά άτομα που αξίζει να τα βραβεύσουμε. Θα έχει μία ορχήστρα φανταστική με έντεχνο ελληνικό τραγούδι και θα χορέψει μία χορευτική ομάδα για πρώτη φορά. Η ομάδα Μέρκαμπα είναι ένα μείγμα ανατολίτικου χορού, ινδικού, φλαμέγκο και σύγχρονων στοιχείων υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Γιασεμής Καλαθάκη που είναι και αυτή ένα κορίτσι από την πόλη μας, από τη Βούλα. Φυσικά μετά από όλα αυτά θα έχουμε στο τέλος και το τυπουράκι μας, το κερασματάκι μας και τα λοιπά για να κλείσει η βραδιά έτσι όπως της αξίζει. Είναι ελεύθερη είσοδο. Και πού θα πραγματοποιηθεί, κυρία Καραγιάν? Είναι στις 8 η ώρα το βράδυ στην αίθουσα Ιωνία, δίπλα από το Δημαρχείο της Βούλας. Μάλιστα. Πόσο σημαντικό, κυρία Καραγιάν, θεωρείτε ότι είναι να υλοποιούνται και να πραγματοποιούνται τέτοιου είδους εκδηλώσεις στις μέρες μας? Το θεωρώ το α και το ω αυτή την εποχή, γιατί ο κόσμος διψάει για εκδηλώσεις, για πολιτισμό και γενικά για τις ευκαιρίες που τους δίνουμε να έρχονται σε συναναστροφές, να βλέπονται με κόσμο, με συμπολίτες τους και να περνάνε ωραία. Οπότε εμείς, από ό,τι έχετε δει στο Δήμο μας, φροντίζουμε να το έχουμε άφθονο και αυτό. Μάλιστα. Επειδή, κυρία Καραγιάν, γνωρίζουμε ότι κατά καιρούς έτσι γενικά πραγματοποιείται εκδηλώσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος, θα ήθελα να μας πείτε αν έχετε προγραμματίσει τέτοιου είδους εκδηλώσεις για το άμεσο διάστημα να πραγματοποιήσετε. Κοιτάξτε, μία από τις εκδηλώσεις που γίνονται με κοινωνικό σκοπό είναι και η θεατρική παράσταση της Εθελοντικής Θεατρικής Ομάδας, που πραγματοποίησε κάποιες παραστάσεις το καλοκαίρι, τώρα τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, είναι να παρουσιάσει πάλι δύο παραστάσεις, όπου ο σκοπός είναι συγκέντρωση τροφίμων για το κοινωνικό παντοπολείο της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένη. Μάλιστα. Επιπλέον, στο πλαίσιο του πιλωτικού προγράμματος της απονομής των χρηματικών προνοιακών επιδομάτων, προνοιακών παροχών συγκεκριμένα σε άτομα με αναπηρία, γνωρίζουμε ότι οι κάτοικοι του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση και βέβαια μπορούν, έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται να κάνουν αίτηση και να απευθυνθούν στο κέντρο κοινότητας της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου. Θα ήθελα να μας ενημερώσετε για τον επιδιωκόμενο σκοπό του συγκεκριμένου προγράμματος. Ακούστε με, τα κέντρα κοινότητος λειτουργούν ένα χρόνο στην πόλη μας, Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, και βρίσκονται στην κοινωνική υπηρεσία, στην οδό Ζεφύρου 2. Να σας αναφέρω ότι από 14 Σεπτεμβρίου του 2017 έως 14 Σεπτεμβρίου του 2018,
με επίσημα στοιχεία από το Social Attica. Τα κέντρα κοινότητος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχουν εξυπηρετήσει συνολικά 1542 άτομα. Τα κέντρα κοινότητος ασχολούνται και με αυτό που μου είπατε, τα προνοιακά επιδόματα, όπου πρέπει να αξίζει να αναφέρουμε ότι όποιος κάτοικος έρθει να κάνει αίτηση για πρώτη φορά και έρθει στα κέντρα κοινότητος, εκτός των άλλων παροχών και εξυπηρετήσεων, απαλλάσσεται και από το παράβολο που είναι 46 ευρώ. Μάλιστα. Και έχει και μια γρήγορη εξυπηρέτηση. Βέβαια, τα κέντρα κοινότητας, εκτός από αυτό, φροντίζουν για τις παραπομπές των πολιτών σε αρμόδιες υπηρεσίες εντός και εκτός Δήμου, αναλαμβάνουν την πρώτη υποδοχή των εισερχομένων για θέματα κοινωνικής υπηρεσίας, την ενεργοποίηση των ωφελουμένων με σκοπό την κοινωνική ένταξη μέσω της εύρεσης εργασίας, συμβουλευτική και γενικά ενημέρωση και στήριξη, και είναι τώρα σε αναμονή, σε λίγο διάστημα, να ξεκινήσει και το κοινωνικό επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων. Μάλιστα. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε, κυρία Καραγιάννη. Συγγνώμη, και πολύ, πολύ μεγάλο εύρος στην εύρεση εργασίας, ιδιαίτερα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις ευπαθείς, στις ευάλωτες ευπαθείς ομάδες και συνεισφέρει και τις βοηθάει κιόλας με τις δράσεις που υλοποιείτε. Οπωσδήποτε, με κάθε τρόπο, και εμείς και από την κοινωνική και γενικά ο Δήμος δεν αφήνουμε να πάει χαμένο τίποτα. Οτιδήποτε βλέπουμε ότι μπορεί να γίνει, φροντίζουμε να το έχουμε και εμείς στην πόλη μας, για τους πολίτες μας. Μάλιστα. Κυρία Καραγιάν, κλείνοντας, να επαναλάβουμε λίγο την ώρα έναρξης, την ημέρα και την ώρα έναρξης της εκδήλωσης προς τιμήν του Άνδρα. Είναι το Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου, ώρα 8, στην αίθουσα Ιωνία. Μάλιστα. Να σας... Και περιμένουμε τον κόσμο και σας περιμένουμε και εσάς, κυρία Κονρογιάννη. Με μεγάλη ευχαρίστηση, κυρία Καραγιάν. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στην εκδήλωση του Σαββάτου και να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Πάμε λοιπόν τώρα να ασχοληθούμε με τον πολιτισμό και για να γίνω πιο συγκεκριμένη θα σας παρουσιάσουμε συγκεκριμένα τις πολιτιστικές δράσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στον Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης. Όλα αυτά λοιπόν τα ενδιαφέροντα θέματα του πολιτισμού θα τα συζητήσουμε με τον σημερινό μας καλεσμένο. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή Κοινωνική Διάλογη τον κύριο Φώτη Ασονίδη, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Χονδρογιάννη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Πριν περάσουμε όμως στις πολιτιστικές δράσεις, καθώς όπως προαναφέραμε, έχουμε ένα έντονο, έτσι, ένα πολύ έντονο φαινόμενο, το φαινόμενο που είπαμε κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα μας. Θα ήθελα να μας πείτε και να μας αναφέρετε αν στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης έχουν προκύψει τυχόν προβλήματα. Προβλήματα δεν έχουν προκύψει. Είναι απόλυτα θωρακισμένη η πόλη. Το σύστημα των εργαζομένων σε συνεννόηση, σε συνεργασία και με τους αντιδημάρχους της πόλης μας αντιμετωπίζουν το κάθε ζήτημα που έχει προκύψει. Μέχρι τώρα δεν είχαμε κάτι που να είναι αξιολόγου. Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και στη δική μας πόλη, όπως σε όλη την Νότια Αθήνα, από την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη. Και ελπίζουμε να περάσουμε με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα την αυριανή μέρα, που πιστεύω θα είναι η πιο δύσκολη αυτού του φαινομένου. Μακάρι να υπάρξουν προβλήματα, πραγματικά το ευχόμαστε κι εμείς. Γενικότερα όμως αναπτύσσεται έτσι ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. Την Κυριακή, μάλιστα, που μας πέρασε, είχατε μια πάρα πολύ πετυχημένη, θα λέγαμε, συναυλία με την αγαπημένη σε όλους μας Ελευθερία Αρβανιτάκη. Το πιο σημαντικό όμως στοιχείο της συγκεκριμένης συναυλίας, κύριε Ασονίδη, είναι το ότι είχε κοινωνικό χαρακτήρα. Καθώς αντί εισιτηρίου είχατε τη συγκέντρωση τροφίμων και προς ενίσχυση του κοινωνικού παντοπολίου και την συγκέντρωση φαρμάκων για την ενίσχυση του κοινωνικού φαρμακείου του Δήμου. Ακριβώς. Θα θέλαμε να μας μεταφέρετε έτσι το κλίμα της συγκεκριμένης συναυλίας και να μας πείτε αν τελικά είστε ικανοποιημένος από τη συγκέντρωση των ειδών αυτών. Κοιτάξτε, ο πολιτισμός έπασχε στο Δήμο του Ελληνικού Αργυρούπολης μέχρι που άλλαξε η διοίκηση και ανέλαβε ως Δήμαρχος ο Γιάννης Κωνσταντάτος, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε θέματα πολιτισμού. Ούτως ή άλλως ο ίδιος είχε διατελέσει στο παρελθόν και αντιδήμαρχος πολιτισμού. Δεν είχαμε ποτέ ιδιαίτερα δυνατές εκδηλώσεις, δεν είχαμε ποτέ μεγάλα ονόματα, ούτε από το χώρο του τραγουδιού, ούτε από το χώρο της θεατρικής σκηνής. Περιοριζόμασταν μόνο, χωρίς αυτό να είναι κακό, γιατί συνεχίζουμε να τον ισχύουμε, περιοριζόμασταν μόνο
μόνο στα τοπικά ερασιτεχνικά σχήματα. Αυτή η συναυλία που έγινε την περασμένη Κυριακή είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ στην πόλη μας, mm-hmm. και στην Αργυρούπολη και στο Ελληνικό. Στην κεντρική πλατεία του Ελληνικού συγκεντρώθηκε πάνω από 5.000 κόσμος, ένα απίστευτο νούμερο. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη ήταν η διαχείριση όλου αυτού του κόσμου, να μην υπάρξουν παρά τράγουδα, γιατί είχαμε 3.500 καθίσματα, άρα από όλο αυτό το κοινό, οι 3.500 ήταν καθιστοί, mm-hmm. και οι 1.500 ήταν όρθιοι, εκ των πραγμάτων, mm-hmm. δεν χωράγανε άλλοι. Είναι μια ιδιαίτερα μεγάλη πλατεία. Τίποτα δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με την επιτυχία που πραγματοποιήθηκε αν δεν είχαμε τον απόλυτο συντονισμό με όλες τις αντιδημαρχίες της πόλης μας, με τους εργαζομένους του Δήμου μας και με το Σώμα των Εθελοντών, που πραγματικά εδώ θέλω να σταθώ. Έχουμε ένα απίστευτα δυνατό και ενεργό Σώμα Εθελοντών στην πόλη, στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης, οι οποίοι βοηθούν σε κάθε εκδήλωση όπου τους χρειαστούμε ως Δήμος και τους ζητήσουμε να έρθουν αφιλοκερδώς, βοηθάνε στα πάντα. Εδώ είχαμε 40 άτομα τα οποία ήταν μαζί μας από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ που τελείωσε η συναυλία, να συντονίσουν τον κόσμο, να μην υπάρχει συνωστισμός όπως πηγαίνουν προς τα καθίσματά τους, mm-hmm. να αντιμετωπίσουν την κάθε επιθυμία που μπορούσε να προκύψει από τη σκηνή, από τους καλλιτέχνες. Ήταν κάτι το απόλυτα. Κύλησε ομαλά η βραδιά. Κύλησε απόλυτα ομαλά η βραδιά. Δεν υπήρξε το παραμικρό παρατράγουδο, όταν mm-hmm. έχεις να κάνεις με ένα όγκο 5.000 ατόμων σε μία πλατεία. Είχαμε οργανωμένο κέντρο πρώτων βοηθειών σε περίπτωση που θα χρειαζόταν mm-hmm. ομιγέννητο. Ήταν οργανωμένο και περίμεναν γιατροί και νοσηλευτές αν κάτι θα συνέβαινε, προέκυψε, λόγω του συνωστισμού. Mm-hmm. Το καλό είναι ότι όλες οι εκδηλώσεις αυτές στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης γίνονται χωρίς αντίτιμο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει το κοινωνικό πρόσημο. Πάντοτε στις μεγάλες εκδηλώσεις, δεν λέμε ότι και σε κάποιες μικρές εκδηλώσεις υποχρεώνουμε ή ζητάμε από τον κόσμο να φέρει τρόφιμα ή φάρμακα. Όταν όμως είναι μεγάλες εκδηλώσεις από τις οποίες αναμένουμε και πολύ κόσμο, το μόνο που ζητάμε είναι ό,τι μπορεί ο καθένας από το υστέρημά του να φέρει στο χώρο της εκδήλωσης. Και αυτά τα προσφέρουμε στο κοινωνικό μας παντοπολείο και στο κοινωνικό φαρμακείο. Δεν σας κρύβω ότι 300 οικογένειες, δυστυχώς 300 οικογένειες της πόλης μας σιτίζονται κάθε εβδομάδα από το κοινωνικό παντοπολείο, mm-hmm. με απόλυτη τάξη και σειρά. Έρχονται και παίρνουν και ξέρουν πότε θα έρθουν η κάθε οικογένεια να πάρει τη σακούλα με τα απαραίτητα τρόφιμα και τα φάρμακα όσοι έχουν ανάγκη. Μακάρι να εκλείψει αυτό και του χρόνου να μην είναι καμία οικογένεια. Δυστυχώς υπάρχει. Μαζέψαμε ένα πολύ μεγάλο όγκο τροφίμων και ιδιαίτερα μεγάλο όγκο και φαρμάκων που δεν περιμέναμε. Σε συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, την Αντιδήμαρχο, τους υπαλλήλους της κοινωνικής υπηρεσίας ήταν εκεί, τα μαζεύαμε. Είχαμε φορτηγά τα οποία αναδιαστήματα παίρνανε τα τρόφιμα, τις σακούλες και τα πηγαίνανε στους χώρους αποθήκευσης. Ήταν μια βραδιά που κύλησε πάρα πολύ ομαλά και είμαστε πολύ χαρούμενοι για την επιτυχία της. Και ουσιαστικά το μήνυμα που πέρασε από αυτή τη βραδιά είναι ότι είχε ενισχυθεί το αίσθημα της αλληλεγγύης με πάρα αυτό πολύ. Που μας περιγράφεται αυτή τη στιγμή. Και του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο. Πάρα πολύ. Μάλιστα. Επομένως, από όσο γνωρίζουμε, ετοιμάζεται και για το επόμενο διάστημα, για τον Οκτώβριο πλέον. Σιγά-σιγά, έτσι. Ετοιμάζεται έτσι ένα πρόγραμμα πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Ακριβώς. Θα θέλαμε να μας πείτε τι έχετε προγραμματίσει. Αρχικά στις 7 Οκτωβρίου έχουμε μια θεατρική παράσταση, την πρώτη μεγάλη θεατρική παράσταση της σεζόν στο θέατρό μας, στο Μίκη Θεοδωράκης, στην Αργυρούπολη, με την Κατερίνα Διδασκάλου, ένας μονόλογος, η Πόνη από πάνω, η οποία. Ο οποίος μονόλογος παίχτηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα για αρκετά χρόνια, μπορώ να πω και 3 χρόνια συνεχόμενα με sold out παραστάσεις. Και τώρα το φέρνουμε στην πόλη μας. Είναι μια ιδιαίτερα αξιόλογη καλλιτέχνηδα και σε ποιότητα και σε ήθος η κυρία Διδασκάλου και χαιρόμαστε πολύ που θα την έχουμε στην πόλη μας και θα την φιλοξενήσουμε για να την απολαύσουν οι δημότες μας. Και στις 27 Οκτωβρίου, παραμονή της Εθνικής Εορτής, θα έχουμε μια μαύρη κωμωδία με τον πολύ αγαπητό και συμπαθή ηθοποιό, τον Σταύρο τον Νικολαίδη και την παρέα του. Καραμέλες Σούζου ονομάζεται. Χρειάζεται και το γέλιο στον κόσμο μας, γιατί αυτό ακριβώς, επειδή οι εποχές είναι πολύ δύσκολες που βιώνουμε εδώ και 8 χρόνια, το να μπορείς να προσφέρεις πολιτισμό στους συνανθρώπους σου, στους συνδημότες σου, χωρίς την υποχρέωση του εισιτηρίου και του αντιτίμου και να τους δίνεις τη δυνατότητα να βλέπουν μεγάλα ονόματα της αθηναϊκής σκηνής στο χώρο τους, mm-hmm. χωρίς να χρεώνονται, γιατί μιλάμε για οικογένειες που έρχονται και κατακλείζουν τα θέατρά μας για να μπορέσουν και να παρουσιάσουν. Ψυχαγωγούνται, το πιο ψυχαγωγούνται, βασικό. Χαλαρώνουν και για μας είναι μεγάλη ηθική ικανοποίηση mm-hmm. το ότι προσφέρουμε και βλέπουμε τα χαμόγελα στο πρόσωπό τους και τα ευχαριστώ που λένε μετά φεύγοντας πόσο ικανοποιημένοι φέρνουν. Βλέπετε την ανταπόκριση αυτή τη μεγάλη. Είναι πολύ βασικό αυτό που μας περιγράφετε. Ταυτόχρονα θα ξεκινήσει mm-hmm. τον Οκτώβριο και η επανάληψη της θεατρικής σκηνής του Δήμου, της τοπικής κοινότητας ελληνικού. Έχουμε
Είμαστε κοινότητα ελληνικού, κοινότητα Αργυρούπολης, των ενηλίκων, με το έργο «Οι κυρίες της Αυλής» που παίχτηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία το καλοκαίρι. Και τώρα το επαναλαμβάνουμε, επειδή το ζήτησε ο κόσμος και δεν πρόλαβαν όλοι να το δουν, το επαναλαμβάνουμε στο Θέατρο Ολυμπία, μια δεύτερη σκηνή που έχουμε στην πόλη μας, για 5 παραστάσεις. Μάλιστα. Ξεκίνησαν όμως και οι εγγραφές στα πολιτιστικά τμήματα στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης. Θα θέλαμε έτσι να μας κάνετε μια πρώτη παρουσίαση των τμήματων και να μας πείτε μέχρι πόσο θα διαρκέσουν οι εγγραφές. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, θα συνεχιστούν μέχρι 15 Οκτώβρη. Γίνονται καθημερινό το πρωί αλλά και 2 απογεύματα την εβδομάδα, Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 8. Έρχονται υπάλληλοι του Δήμου Εναλλάξ και βοηθάνε τους συνανθρώπους μας, συνδημότες μας, οι οποίοι εργάζονται και πρωί. Δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιήσουν εγγραφές. Τις κάνουν το απόγευμα. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο έτσι, και πολύ βολικό, θα λέγαμε. Και σε συνεργασία πάντα με τους υπαλλήλους. Γιατί δεν υποχρεώνεις εύκολα έναν υπάλληλο να έρθει απόγευμα 5 με 8, να αφήσει την οικογένειά του. Και όμως το κάνουν γιατί αγαπάνε. Και οι υπάλληλοι που έχουμε στο τμήμα πολιτισμού αγαπάνε πολύ τον πολιτισμό. Έχουμε αρκετά τμήματα. Είμαστε πολύ δραστήριος Δήμος στο θέμα του τμήματων πολιτισμού. Γενικότερα είναι και ένας στόχος σας να προάγεται τον πολιτισμό. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Έχουμε τη θεατρική σκηνή ενηλίκων, εφήβων και παιδιών, η οποία στελεχώνεται από την κυρία Κωνσταντάτου, είναι συνωνυμία, δεν έχει καμία σχέση με τον Δήμαρχο. Και πάει πάρα πολύ καλά και παρουσιάζει πολύ ποιοτικές παραστάσεις. Έχουμε τμήμα χορού και στο Ελληνικό και στην Αργυρούπολη. Ιδιαίτερα το τμήμα χορού πλέον περιλαμβάνει όλα τα είδη του χορού. Ξεκινάμε από κλασικό χορό, μπαλέτο, ζούμπα, σάλσα, λάτιν. Σύγχρονους χορούς, λοιπόν. Παραδοσιακούς χορούς. Έχουμε όλα τα είδη των χορών με δύο διδασκάλους, την κυρία Ζαμπέλη και τον κύριο Χαριτονίδη που κάνει τα παραδοσιακά και την κυρία Κωνσταντινίδου στο Ελληνικό που κάνει λάτιν και παραδοσιακά. Έχουμε το τμήμα φωτογραφίας, πολύ αγαπητό τμήμα και μαθαίνουν ενήλικες και έφηβοι να χειρίζονται τη φωτογραφική τους μηχανή και κάνουμε και εκθέσεις με τα έργα που αποθανατίζουν. Αυτό είναι πολύ ωραίο και δημιουργικό. Πολύ δημιουργικό και αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και στους μεγαλύτερους και η μεταδοτικότητα της καθηγήτριας είναι πολύ δυνατή και πραγματικά το περνάει αυτό στους μαθητές της. Μάλιστα. Έχουμε το τμήμα εικαστικών. Και στο Ελληνικό και στην Αργυρούπολη, ζωγραφική για παιδιά και για μεγάλους. Πολλά χρόνια τμήμα, με περιοδικές εκθέσεις που πραγματοποιούνται με τα έργα τους και μας δείχνουν τα δημιουργήματά τους. Έχουμε τις δύο χοροδίες, μεικτή χοροδία Ελληνικού, μεικτή χοροδία Αργυρούπολη, με πολύ πλούσιο έργο. Επιτυχημένες οι χοροδίες, έτσι έχουμε. Επιτυχημένες, κάνουν περιοδίες ανά την Ελλάδα, τις καλούν στο συμμετάσχει σε πάρα πολλά σημαντικά, έτσι, φεστιβάλ. Πολιτιστικά. Είμαστε πολύ περήφανοι για την ποιότητα και των δύο. Με τον κύριο Ευαγγελάτο, μαέστρο η χοροδία της Αργυρούπολης, η κυρία Κατσαρού στη χοροδία του Ελληνικού. Ταυτόχρονα, ξεχνάω κάτι, τι άλλο έχουμε από τα τμήματα. Είναι αυτό Έχετε το φυλάδιο. Έχουμε τμήματα. Ένα φυλάδιο σαν και αυτό εδώ, το οποίο το βγάζουμε κάθε μήνα και ενημερώνουμε τους δημότες μας για οτιδήποτε θα τρέξει η πόλη μέσα στο μήνα που θα ακολουθήσει. Μάλιστα. Νομίζω όχι, τα είπαμε όλα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτά είναι τα τμήματά μας. Τι ηλικίες μπορεί κάποιος να γραφτεί, μέχρι τι ηλικία υπάρχει, κάποιο όριο? Δεν υπάρχει όριο. Από 5 χρονών ξεκινάμε. Υπάρχουν στη μουσικοκινητική που είναι ένα καινούριο τμήμα που βάλαμε. Έχουμε και παιδάκια 4 χρονών. Που τώρα έχουν αρχίσει και μπορούν να δεχτούν εντολές και πάει πολύ καλά αυτό το τμήμα. Από εκεί και πέρα προς τα πάνω δεν υπάρχει όριο. Όσον αφορά, επειδή αναφερθήκατε και στη θεατρική ομάδα προηγουμένως, επειδή παρουσιάσατε πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις, οι οποίες είναι ευρέως γνωστές, θα λέγαμε, τις παραστάσεις που παρουσιάζετε, πόσα μέλη επαριθμεί περίπου η ομάδα? Η ομάδα τώρα που έχει ενοποιηθεί και είναι μία η ομάδα ενηλίκων, εφήβων και παιδιών. Παλιά είχαμε διπλή, τώρα τα έχουμε ενοποιήσει σε ένα τμήμα. Μία ομάδα. Με τρία τμήματα, ανάλογα με την ηλικία, ξεπερνάνε τα 150 άτομα. Πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλά άτομα. Πολλά και για τι ηλικίες μιλάμε? Τα παιδιά ξεκινάνε από 6 χρονών. Η έφηβη είναι στην ηλικία της εφηβείας και η μεγάλη πάλι δεν υπάρχει όριο. Δεν υπάρχει όριο. Έχουμε μαθήτριες και μαθητές που είναι και άνω των 80. Μάλιστα.
Μια σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης αποτελεί και η δημιουργία των πάρκων, των οικογενειακών πάρκων, θα λέγαμε, των πρότυπων οικογενειακών πάρκων. Είναι το τρίτο, αν δεν κάνω λάθος, που έχετε. Τρία πάρκα. Τρία οικογενειακά πάρκα, απόλυτα πιστοποιημένα, απόλυτα ασφαλή, με όλους τους κανόνες που θα έπρεπε να δημιουργηθούν, τους τεχνικούς κανόνες. Είναι ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας. Μαζεύονται οικογένειες. Είναι απίστευτο το πόσο μεγάλη είναι η συμμετοχή του κόσμου σε αυτά τα τρία πάρκα, γιατί έχουν πολλές θεματικές ενότητες. Πέρα από την παιδική χαρά, υπάρχει γήπεδο 5x5 με χλωοτάπητα που τα παιδιά παίζουν κανονικό ποδόσφαιρο και ευχαριστούνται και πραγματικά ξεδίνουν από τα μαθήματα. Υπάρχει πικ-πονγκ, υπάρχουν όργανα γυμναστικής για τους μεγάλους, υπαίθρια που πάνε και πραγματικά γυμνάζονται όσοι δεν μπορούν να πάνε σε γυμναστήρια. Υπάρχει βοτανόκηπος, υπάρχει ποδηλατόδρομος. Στο μεγάλο πρότυπο πάρκο, το οποίο έχουμε στην Αγία Παρασκευή, στην περιοχή του Πράκτη και στο Ελληνικό, έχουμε το αναγεννημένο πάρκο, θα λέγαμε. Φέτος εμπλουτίστηκε και με τη δημιουργία του χλωοτάπητα στο γήπεδο 5x5, με τον ποδηλατόδρομο, με τον βοτανόκηπο. Μπήκε τραπέζι πικ-πονγκ που μπήκε πλέον σε αρκετά σημεία στην πόλη μας. Γίνεται ένα πολύ αγαπητό άθλημα από τους συνδημότες μας. Το θερινό κινηματογράφο, ο οποίος πραγματοποιείται στο πάρκο αυτό της Αγίας Παρασκευής όλο το καλοκαίρι με ποιοτικές παραστάσεις. Και ταυτόχρονα παραδίπλα, χωρίς να ενοχλεί, αλλά στον ίδιο χώρο υπάρχει και το πάρκο σκύλων. Έχουμε τρία πάρκα σκύλων, πολύ οργανωμένα στην πόλη μας, που πραγματικά από άλλους Δήμους έρχονται και μας ζητούν τον τρόπο για να δημιουργήσουν και αυτοί με όργανα γυμναστικής για τους φίλους μας. Είναι μια καινοτομία. Και πραγματικά δεν περιμέναμε τέτοια ανταπόκριση. Πάρα πολλοί δημότες μας, φιλόζωοι, με τα ζώα τους, με τους τετράποδους φίλους τους, θα πάνε σε αυτά τα πάρκα. Θα αθληθούν τα σκυλάκια τους, τα καθαρίζουν μόνοι τους μετά, οτιδήποτε χρειαστεί. Εννοείται ότι υπάρχει αυτή η συνείδηση πλέον στον κόσμο και θα μαζέψουν τις ακαθαρσίες και προσέχουν πάρα πολύ τα πάρκα χωρίς να ενοχλούν τους περιοίκους ή την παιδική χαρά που είναι παραδίπλα. Το πιο βασικό, κυρία Σονίδη, είναι ότι ουσιαστικά δίνεται τη δυνατότητα με την παροχή εναλλακτικών μορφών αναψυχής. Με όλα αυτά που παρέχεται. Κυρία Χοντρογιάννη, είναι πολύ σημαντικό για την περίοδο που βιώνουμε, όπως λέμε, τις κρίσεις. Σε αυτά τα πάρκα, τα οικογενειακά, έχουμε τη δυνατότητα και οι δημότες μας διοργανώνουν τα παιδικά πάρτι για τα γενέθλια των παιδιών τους, όταν ο καιρός το επιτρέπει, με ένα απόλυτα έτσι, ωραίο και λειτουργικό τρόπο. Παίρνουν τηλέφωνο στο Δήμο, κάνουν αίτηση στο πρωτόκολλο, βλέπουμε το πρόγραμμα από το κομπιούτερ, αν είναι καλυμμένη η ώρα και η μέρα που το θέλουν, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, για να μην υπάρχει συνωστισμός. Και υπάρχουν κιόσκια, τα οποία δίνονται σε κάθε οικογένεια που επιθυμεί να κάνει το πάρτι εκεί. Και ταυτόχρονα, χωρίς να εξαιρείται η χρήση της παιδικής χαράς από όλους τους υπόλοιπους δημότες, δεν είναι ότι νοικιάζουν το χώρο και απαγορεύεται είσοδος στους υπόλοιπους συνδημότες, αλίμονο, αυτό το ξεκαθαρίζουμε από την αρχή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόση ζήτηση έχουν τα πάρκα για να γίνονται τα πάρτι, τα παιδικά που πλέον δεν μπορούν ούτε σε παιδότοπους να πληρώσουν το αντίτιμο που απαιτείται, ούτε μέσα στα διαμερίσματα είναι πολύ εύκολο το καλοκαίρι. Βέβαια, βέβαια. Είναι έχουμε οπότε και αυτή τη δυνατότητα. Επιπλέον, άρα λοιπόν, με αυτά που μας λέτε, έχει χαρακτηριστεί το συγκεκριμένο πάρκο, δικαιολογημένα να έχει χαρακτηριστεί, ως ένα πάρκο, ως το καλύτερο αστικό πάρκο στην Αττική, με όλα αυτά που μας περιγράφετε. Και έχουν γίνει δύο ακόμα, είναι τρία στο σύνολο στην πόλη μας. Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα, μάλλον, θα ήθελα να σας θέσω. Πριν το τελευταίο ερώτημα, να πούμε για τον καινούριο χώρο πολιτισμού, όμως, θα ήθελα. Σχέση με το πάρκο, οπότε θα ήθελα να κλείσουμε το κομμάτι αυτό με το πάρκο, με τα τρία πάρκα που έχετε δημιουργήσει. Αν υπάρχει φύλαξη, που είναι σημαντικό, θα έλεγα. Βεβαίως, υπάρχει φύλαξη και ταυτόχρονα, γι' αυτό σας λέω πόσο σημαντικοί είναι οι εθελοντές μας. Με βάρδιες εθελοντές βρίσκονται στο πάρκο τις ώρες αιχμής, αφού γκράζονται τον κόσμο, αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, αν υπάρξει κάποια κακοτεχνία, κάποια βλάβη σε κάποιο όργανο, ενημερώνουν τη διοίκηση, τους υπηρεσιακούς παράγοντες, όχι μόνο σε αυτά τα τρία πάρκα, σε όλες τις παιδικές χαρές της πόλης μας. Υπάρχει παρουσία ανθρώπων είτε της διοίκησης είτε από το Σώμα Εθελοντών, οι οποίοι είναι εκεί
τις ώρες αιχμής λειτουργίας του πάρκου. Και το βράδυ κλειδώνονται και φυλάσσονται. Είναι σημαντικό αυτό που μας αναφέρετε αυτή τη στιγμή. Θέλετε να μιλήσετε προηγουμένως και σας διέκοψα για το νέο πολυχώρο πολιτισμό που θα εγγενιαστεί το επόμενο διάστημα. Θα εγγενιαστεί το επόμενο διάστημα. Ένας απίστευτος χώρος, δεν μπορεί τώρα η κάμερα να το δείξει, γύρω στα 1000 τετραγωνικά, στην οδό Αργυροπόλεως, στην Αργυρούπολη. Ανακοινίστηκε πλήρως φέτος. Ανήκει ούτως ή άλλως, η ιδιοκτησία είναι στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης. Διαμορφώθηκε και έγινε ένας απόλυτα συμβατός με την τέχνη χώρος, όπου θα γίνονται και όλα τα τμήματα χορού της πόλης μας στην Αργυρούπολη, σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Θα γίνονται διαλέξεις για βιβλία, ποιητικές διαλέξεις, θα γίνονται διάφορα κουαρτέτα, θα μπορούν να παρουσιάζονται, γιατί έχει διάφορα σημεία στα οποία μπορούν να γίνουν διαφορετικές εκδηλώσεις. Θα υπάρχει εντευκτήριο, γιατί είναι και μια πολύ όμορφη θέα προς τη θάλασσα, είναι σε υπερυψωμένο σημείο της πόλης και μπορεί να πάει οποιοδήποτε. Θα υπάρχει παιδότοπος, να αφήσει το παιδί του μέσα στον ίδιο χώρο και να πιει τον καφέ του, το αναψυκτικό του, με μια πολύ ωραία θέα προς την πόλη μας. Θα είναι στολίδι της πόλης. Υπήρξε μια ιδέα που σκέφτηκε και υλοποίησε ο Δήμαρχος και θα τη δώσουμε στον κόσμο μας από τον επόμενο μήνα. Α, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Και για το χειμερινό κινηματογράφο θα ήθελα να αναφερθούμε, ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας. Το νέο έτος ξεκινάμε πάντα τις προβολές στο Μίκη Θεοδωράκη, στο θέατρό μας, κάθε Παρασκευή, 9 η ώρα το βράδυ. Ποιοτικές, πάλι ταινίες, σύγχρονες, τις περασμένης χρονιάς, του 17 δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε ταινίες του 18 και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε την ευκαιρία στον δημότη μας σε Παρασκευή βράδυ να έρθει να παρακολουθήσει την ταινία του σε ένα απόλυτα οργανωμένο χώρο, πάλι εννοείται χωρίς αντίτιμο. Αυτό είναι και το πλέον σημαντικό να το τονίσουμε, κυρία Σονίδη. Στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Εγώ ευχαριστώ που μας δόθηκε η δυνατότητα να παρουσιάσουμε τα δρόμενα τα πολιτικά. Φυσικά στην πόλη μας που είναι πολύ έντονα και έτσι και οι υπόλοιποι εδώ όμοροι δήμοι και να μάθουν αυτά που συμβαίνουν και πραγματοποιούνται στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι. Να είστε καλά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Γεράσιμο Δραγωμάνοβιτς, τον πρόεδρο του νομικού προσώπου ΑΚΙΠΟΠ, δηλαδή του νομικού προσώπου άθλησης, κοινωνικής πολιτικής και παιδείας του Δήμου Σαλαμίνας, καθώς για πρώτη φορά στον Δήμο Σαλαμίνας θα πραγματοποιηθεί ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός και αναφέρομαι στο πρώτο Multisport Triathlon Σαλαμίνα 2018. Περισσότερες όμως πληροφορίες θα μας δώσει ο κύριος Δραγωμάνοβιτς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, κύριε Δραγωμάνοβιτς. Γνωρίζουμε ότι 7 του μηνός θα ξεκινήσει το πρώτο Multisport Triathlon Σαλαμίνα 2018. Να μας πείτε τι ακριβώς αγώνες αφορά. Για πρώτη φορά κάνουμε ένα σαν νομικό πρόσωπο του Δήμου Σαλαμίνας, ένα αθλητικό δρόμενο, που θα περιλαμβάνει κολύμβηση, ποδηλασία και τρέξιμο, με το πιο βασικό κίνητρο για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στο νησί της Σαλαμίνας. Και βέβαια να προσπαθήσουμε από τη δικιά μας την πλευρά για τη διάδοση του τριάθλου όσο μπορούμε. Το βασικό βέβαια είναι η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στο νησί της Σαλαμίνας. Για πρώτη φορά λέμε ότι γίνεται το νησί μας επειδή θα γίνει στο κέντρο του νησιού. Θα κλείσει όλο το παραλιακό μέτωπο και στην ουσία και το κέντρο του νησιού που περιλαμβάνει όλα τα μαγαζιά του νησιού μας. Σε αυτό πολύ σημαντικός παράγοντας και ο βασικότερος υποστηρικτής της διοργάνωσης είναι ο Εμπορικός Σύλλογος Σαλαμίνας, που με πολύ μεγάλη θέρμη και χαρά στάθηκε δίπλα μας από την πρώτη στιγμή και θα συμβάλλει στην όλη διοργάνωση και βέβαια και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο με τον πρόεδρο τον κύριο Μιχάλη Κορό που θα συνδράμει και θα είναι και υποστηριχτής της διοργάνωσης. Είναι ένα event το οποίο προσπαθούμε, εδώ και 2 χρόνια το σκεφτόμαστε. Πολλούς μήνες έχουμε ξεκινήσει την διαδικασία και πολύ σημαντικό, όπως μου είχατε δώσει και άλλη φορά την ευκαιρία τα είχαμε συζητήσει. Να συνομιλήσουμε μαζί, να πω ότι το κάλεσμα που κάναμε βρήκε τέτοια ανταπόκριση όσον αφορά για τους εθελοντές, γιατί γνωρίζετε ότι ένα τέτοιο αθλητικό δρόμενο που προσπαθούμε να στήσουμε και να διοργανώσουμε, επειδή πρωτίστως πρέπει να εξασφαλίσουμε και την ασφάλεια των όποιων αθλούμενων θα πάρουν μέρος, είναι πολύ σημαντική η στήριξη, η βοήθεια και η συμμετοχή εθελοντών.
Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να το τονίσουμε, κύριε Δραγωμάνοβιτς. Βέβαια, χωρίς αυτό δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί και ούτε θα πραγματοποιηθεί. Στο κάλεσμά μας είχαμε μια πρόσμενη έτσι, ανταπόκριση. Μέχρι τώρα έχουμε πάνω από 90 εθελοντές που θα συνδράμουν και θα βοηθήσουν και την τροχέα του νησιού μας που θα χρειαστεί να κλείσει όλο το κέντρο του νησιού. Και να ευχαριστήσω και την τροχέα της Αλαμίνας για τη βοήθειά του, τη βοήθειά της που έτσι στέκεται δίπλα μας και για τη συνεργασία. Αυτοί οι εθελοντές, σε αυτούς οι εθελοντές είναι πολύ σημαντικό ότι θα περιλαμβάνονται μέσα σε αυτούς και 10 άνθρωποι οι οποίοι είναι διασώστες ναυαγοσώστες, ώστε να εξασφαλίσουμε και στο κομμάτι που θα κάνουμε την κολύμβηση να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Όλες από τους ναυτοθλητικούς συλλόγους, οι βάρκες, τα κανόνια καγιάκ, φουσκωτά, οι τράτες μας παραδοσιακές θα βρίσκονται και δίπλα στο χώρο των οποίων θα κάνουμε την κολύμβηση και εκεί πέρα πάνω θα είναι και οι γιατροί και οι ναυαγοσώστες. Οι γιατροί μας, το κέντρο υγείας που θα μας συνδράμει με επιστοποιημένους νοσηλευτές. Προσπαθούμε να κάνουμε μια διοργάνωση, ένα αθλητικό δρόμενο, το οποίο ναι μεν, όπως είπα, για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στο νησί, αλλά από την άλλη να εξασφαλίσουμε κιόλας ότι θα γίνει με ασφάλεια για όσους συμμετέχουν, για να έχουμε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα, με απότερο βέβαια σκοπό μήπως το κάνουμε και σαν θεσμό στο νησί μας, να διοργανώνεται στο κέντρο του νησιού. Γίνεται για πρώτη φορά, κύριε Δραγωμάνοβιτς. Για πρώτη φορά γίνεται μέσα στο κέντρο του νησιού μια τέτοια διοργάνωση. Και είναι πολύ σημαντικό για μας να ασφαλίσουμε από όλες τις πλευρές να μην έχουμε πρόβλημα. Είναι σημαντικό για το νησί μας, σημαντικό σαν νομικό πρόσωπο. Και αντιλαμβανόμαστε, κύριε Δραγωμάνοβιτς, ότι για την συγκεκριμένη διοργάνωση απαιτείται και έτσι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι όπως μας το περιγράφετε. Το τρέχουμε περίπου τους 5 μήνες όλη αυτή τη διοργάνωση, το πρόγραμμα, το project. Το τρέχουμε έτσι τους τελευταίους 5 μήνες. Το συνδιοργανώνουμε με έναν ιδιωτικό φορέα που περιλαμβάνει και το τρίαθλο μέσα που ασχολείται με τέτοια αθλητικά δρόμενα. Έχουν ανοίξει και ηλεκτρονικά οι εγγραφές για να γίνονται. Είναι πολύ σημαντικό, αν μου επιτρέπετε, να σημειώσω ότι όσα παιδιά από 12 έως και 19 ετών θα λάβουν μέρος, είναι εντελώς δωρεάν η συμμετοχή. Και θα παραλάβουν και τον αριθμό τους και όλο το υλικό που θα δώσουμε από τους χορηγούς μας και εμείς σαν νομικό πρόσωπο του Δήμου, ώστε να χαρούν αυτό το αθλητικό δρόμενο που προσπαθούμε να διοργανώσουμε. Κύριε Δραγωμάνοβιτς, μέχρι πότε θα είναι οι εγγραφές? Οι εγγραφές ηλεκτρονικά γίνονται μέχρι την Τετάρτη 3 του μηνός, 3 Οκτωβρίου. Όμως εκείνη την ημέρα, την Κυριακή στις 7 Οκτωβρίου, από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι και μισή ώρα πριν ξεκινήσουν οι κάθε κατηγορίες, θα μπορούν να γίνονται και οι εγγραφές. Όπως και το Σαββάτο, την παραμονή, ιδίως για τα παιδιά και της Αλαμίνας που έχουμε έτσι ενδιαφέρον από 12 έως 19, που γνωρίζετε κιόλας ότι ιδίως τα μικρά παιδιά χρειαζόμαστε και τη συνένεση από τους κηδεμόνες, θα δεχόμαστε τις εγγραφές μαζί με τις υπεύθυνες δηλώσεις και τις ιατρικές βεβαιώσεις στο κέντρο νεότητας, που είναι τα γραφεία του νομικού προσώπου, στο κέντρο της πόλης. Το όλο το happening, το όλο το event θα ξεκινήσει 9 η ώρα το πρωί. Θα έχουμε και με τους χορηγούς μας που θα στηρίξουν την όλη διοργάνωση με DJ, με δρόμενα που θα πλαισιώσουμε όλο αυτό το αθλητικό κομμάτι. Θα ήταν η χαρά μας να σας δούμε. Μια μεγάλη γιορτή, κύριε Δραγωμάνοβιτς, λοιπόν. Ακριβώς όπως το είπατε. Ευχαριστώ έτσι για την μπάσα. Έτσι όπως μας το περιγράφετε. Κύριε Δραγωμάνοβιτς, όμως εξέλιξη. Βρίσκονται και τα Σαλαμίνια 2018, η μεγαλύτερη γιορτή της Σαλαμίνας με θέμα την ένδοξη ναυμαχία. Πλαισιώνται και φέτος με μια ποικιλία πολιτιστικών εκδηλώσεων, θα λέγαμε. Θα θέλαμε να μας αναφέρετε και τις επόμενες εκδηλώσεις. Ξέρουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη. Βρίσκονται σε εξέλιξη όπως κάθε χρόνο, τα τελευταία τουλάχιστον 4 χρόνια. Ο Δήμος μας, με επικεφαλής τη Δήμαρχο, έχουμε αλλάξει λίγο την όλη διαδικασία
το πώς γιορτάζουμε τα Θελαμίνια. Ξεκινήσαμε με την κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη πριν δύο ημέρες, το Σαββάτο συγκεκριμένα, το περασμένο Σαββάτο. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε την μπάντα του πολεμικού ναυτικού που θα κάνει τη συναυλία όπως και πέρσι. Mm-hmm. Απλώς λόγω καιρού δεν θα γίνει σε εξωτερικό χώρο, θα γίνει στην κεντρική αίθουσα του Δήμου μας, Δημήτριο Μπόγρη. Μάλιστα. Μέσα στην οποία αίθουσα φιλοξενούμε πολύ σημαντικούς ζωγράφους, καλλιτέχνες, οι οποίοι έχουν τα έργα τους που έχουν θέμα αποκλειστικά την ναυμαχία της Θελαμίνας. Και ήταν το Σάββατο να κορυφωθούν οι εκδηλώσεις. Απλώς λόγω καιρού θα έχουμε μια αναβολή και θα γίνουν την επόμενη Παρασκευή. Μάλιστα. Το οποίο θα ξεκινήσουν το πρωί με την κατάθεση στεφάνων στον Τίβο που υπάρχει στο νησί μας, στα Μπελάκια. Και θα ολοκληρωθούν το βράδυ, που είναι η μεγαλύτερη γιορτή του νησιού, ένα είδος αναπαράστασης, ένδοξης ναυμαχίας. Όλο αυτό, όπως έχουμε πει, πλαισιώνεται από αυτές τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μάλιστα. Κύριε Δραγωμάνοβιτς, να σας ευχαριστήσω θερμά, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο. Με χαρά να σας φιλοξενήσουμε και στο στούντιο το επόμενο διάστημα. Καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ να είστε πάρα πολύ καλά. Για την πρόσκληση. Σας καλή ευχαριστώ. Συνέχεια να ευχαριστούμε. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, θα ασχοληθούμε με τον αθλητισμό και συγκεκριμένα θα σας ενημερώσουμε για τη δημιουργία της ποδοσφαιρικής ομάδας για κορίτσια που διοργανώνεται για πρώτη φορά από τις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου του Δήμου Ηρακλείου Αττικής για παιδιά ηλικίας 10 έως 13 ετών. Περισσότερες όμως πληροφορίες θα μας δώσει ο αποψινός μας καλεσμένος, ο κύριος Γρηγόρης Μαϊδόνης, επικεφαλής προπονητής της Ακαδημίας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Κύριε Μαϊδόνη, θα ήθελα έτσι αρχικά να μας κάνετε μία συνοπτική παρουσίαση των Ακαδημιών του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. Αυτή τη στιγμή οι Ακαδημίες λειτουργούν 18 χρόνια. Έχουμε πάνω από 150 παιδιά, τα οποία μετέχουν και σε πρωταθλήματα. Αλλά πάνω απ' όλα είναι η όλη διαδικασία της χαράς, της εκμάθησης και των αγώνων. Θα ήθελα όμως να μας πείτε για την ομάδα ποδοσφαίρου, για τα κορίτσια που έχει δημιουργηθεί και να μας πείτε τι ηλικίες κοριτσιών αφορά. Ήταν μία σκέψη εδώ και πολλά χρόνια. Υλοποιήθηκε με τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου και του Προέδρου της επιχείρησης. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά φέτος για κορίτσια, όπως είπατε, από 10 έως 13 ετών. Αλλά στην πορεία είδαμε ότι η συμμετοχή είναι μεγάλη. Και έχουμε βάλει αυτό πλέον... Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Έχετε μεγάλη ανταπόκριση. Έχουμε μεγάλη ανταπόκριση. Και πλέον βλέπουμε ότι θα έχουμε από 8 ετών μέχρι 16. Α, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Μεγαλώνεται το ηλικιακό εύρος ουσιαστικά. Επομένως, υπάρχει, μας είπατε, μεγάλη προσέλευση. Θα ήθελα τώρα να μας πείτε, επειδή ως χώρα γνωρίζουμε πολύ καλά ότι διαθέτουμε μια μεγάλη παράδοση στον κλασικό αθλητισμό, και θα ήθελα να μας πείτε από ποια ηλικία εσείς παρατηρείτε ότι τα παιδιά ασχολούνται με τον αθλητισμό. Τα παιδιά ασχολούνται από πολύ μικρά. Στην ουσία, όμως, είναι το πότε πρέπει. Επειδή εσείς το καθήλυνα αρμόδιος και γι' αυτό σας θέτω το συγκεκριμένο ερώτημα. Νομίζω ότι πρέπει να προσαρμοστούν και στη συνέχεια να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχουν παιδάκια τα οποία ανταποκρίνονται από 4 ετών, κάποια άλλα τα οποία είναι μετά τα 5, μετά τα 6. Μάλιστα. Εμείς θέλουμε όλα τα παιδάκια να έρθουν, να διασκεδάσουν, να έχουν ασφάλεια και σωστή εκμάθηση του ποδοσφαίρου. Εσείς έχετε την αναμενόμενη στήριξη από τον Δήμο Ηρακλείου, καθώς και από άλλους φορείς. Η στήριξη μας είναι πολύ μεγάλη. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα και λόγω της οικονομικής κρίσης. Βεβαίως, γνωρίζουμε ότι και ο τομέας του αθλητισμού έτσι έχει περιοριστεί αρκετά, δηλαδή οι οικονομικοί πόροι είναι περιορισμένοι. Αυτός είναι και ένας λόγος που δειλά-δειλά κάνουμε κάποια βήματα, αλλά προέχει η ασφάλεια. Γι' αυτό και δημιουργείται το γήπεδο του ποδοσφαίρου στην Πράσινη Λόφου. Δημιουργούμε χλεοτάπητα. Περιμέναμε να γίνει τώρα στα τέλη Οκτωβρίου. Θα γίνει λίγο πιο αργά, αλλά θα γίνει. Σημασία έχει να γίνει αυτό. Επομένως, έχετε ανακαινισμένες δομές, θα δημιουργήσετε έτσι δομές όπου θα παρέχουν την ασφάλεια, θα λέγαμε, και είναι το πιο βασικό στους αθλητές.
Τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί μια ομάδα η οποία φτιάχνει μελέτες έτσι ώστε τα γήπεδά μας να είναι αδειοδοτημένα. Έχουμε ένα γήπεδο κλειστό το οποίο τώρα το καλοκαίρι έγινε η 28η γυμναστράδα. Μάλιστα, το... ένας μεγάλος θεσμός για το Δήμο Ηρακλείου Αττικής. Είναι ένας πολύ μεγάλος θεσμός. Έρχονται ομάδες από όλη την Ελλάδα. Και αυτό το γήπεδο είναι ανακαινισμένο. Μετέχουν και ομάδες βόλεϊ, μπάσκετ. Αλλά πάνω απ' όλα έχει αδειοδότηση και είναι ασφαλές για τα παιδιά και για τους πολίτες. Και αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι τον βασικό σας στόχο, ότι θέλετε να προάγετε το ΕΦ αγωνίζεστε. Και είναι πλέον πολύ σημαντικό σε προσιτές τιμές. Αυτό είναι για τη σημερινή εποχή κάτι το οποίο θα πρέπει να το τονίσουμε, κύριε Μαϊδόνη. Νομίζω ότι στόχος του μαζικού αθλητισμού δεν είναι το κόστος, αλλά να μαζέψουμε παιδιά που να έχουν το αρχαίο ρητό νους υγιής εν σώματι γη. Θέλουμε να έχουμε παιδιά, όχι πρωταθλητές, αλλά παιδιά τα οποία θα βγουν σωστοί άνθρωποι στην κοινωνία. Αυτό θα είναι το κέρδος το δικό μας και του Δήμου Ηρακλείου. Και αυτή τη στιγμή μεταφέρετε και ένα πολύ ωραίο μήνυμα, κύριε Μαϊδόνη. Θα ήθελα όμως στο σημείο αυτό να μου κάνετε και έναν διαχωρισμό μεταξύ του αθλητισμού και του πρωταθλητισμού. Είναι μία από τις μάστιγες, η έντονη πίεση, μάστιγες εντός εισαγωγικών, η έντονη πίεση των οικογενειών στα παιδιά, το να ακολουθήσουν τον πρωταθλητισμό. Θα ήθελα να μας κάνετε, εσείς που είστε ειδικός, έτσι που είστε προπονητής, να μας κάνετε μία διάκριση αυτών των δύο ενιών. Νομίζω ότι ο πρωταθλητισμός ξεκίνησε και αυτό σαν αθλητισμός, αλλά στην πορεία χάσαμε την ευγενία άμυλα. Χάσαμε την έννοια του αθλητισμού, χάσαμε την έννοια του τι σημαίνει να μην στρεσάρω το παιδί, γιατί πολλές φορές το παιδί στην πορεία προς τον πρωταθλητισμό χάνει την έννοια. Μάλιστα. Εγώ θα, γνώμη δικιά μου, είναι ότι όσοι θέλουν μπορούν να δοκιμάσουν και τον πρωταθλητισμό και τον αθλητισμό. Όμως στην πορεία θα ήθελα να καταλήξουν στο τέλος... Η απόφαση που θα λάβουν. Η απόφαση που θα λάβουν θα πρέπει να είναι η σωστή για τα παιδιά τους. Χωρίς στρες και άγχος. Μάλιστα. Κύριε Μαϊδόνη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Εδώ θα είμαστε και το επόμενο διάστημα να αναφέρουμε και τα υπόλοιπα αθλητικά δρόμενα που διοργανώνετε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν είπαμε για τις ακαδημίες των κοριτσιών, τα οποία μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή μέχρι το τέλος της χρονιάς. Α, μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα μέχρι τέλος της χρονιάς. Πολύ ωραία να σας... Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και ελπίζω να έχουμε μεγάλη προσέλευση στις ακαδημίες των παιδιών. Το ευχόμαστε εμείς πάντως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε για σήμερα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 και 4 το βράδυ. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.